ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον πρώτο μήνα αρκετά φορτωμένο, πιεσμένο, συμπιεσμένο μάλλον. Οπότε η επόμενη συνεδρίαση, το επόμενο στρογγυλό τραπέζι, έχει σχέση με την θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού, παρόλο που έχει μελετηθεί πάρα πολύ από όλες τις ογκολογικές ειδικότητες, εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση. Τώρα έχουμε μπει και σε αυτόν τον όγκο, σε αυτό που ακούσατε πριν, στην εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα, στην εξατομικευμένη θεραπεία. Επομένως, πάντοτε το θέμα αυτό έχει την επικαιρότητα, μας κρατάει έτσι σε εγρήγορση και είναι πάντοτε επίκαιρο. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε, ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ. Ήθελα, όντως, επειδή το συνέδριό μας και η εταιρεία μας ενδιαφέρεται όχι μόνο για τη θεραπεία και τα αποτελέσματά της, τα οποία είναι όντως πολύ σοβαρά, είναι πολύ ελπιδοφόρα για το σήμερα και για το αύριο, αλλά κυρίως ενδιαφέρεται και για την πρόληψη πρώιμη διάρρωξη. Αυτό το αντικείμενο θα μας το αναπτύξει ο κ. Λιβράτος, έκτρος συνάδελφος, ο οποίος το πιστεύει και αγωνίζεται γι' αυτό. Κ. Λιβράτο. Ευχαριστώ πολύ τον Διευθυντή μου, κ. Κοινόπουλο, για την τιμητική πρόσκληση. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί σήμερα την πιο κοινή μορφή καρκίνου μεταξύ των γυναικών, με καταγεγραμμένα περίπου 1.900.000 παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώνονται περίπου 200.000 γυναίκες με κακοήθημα στην κοιμιοπρασία χρυσίως, ενώ στην Ελλάδα διαγνώσκονται περί 4.500 γυναίκες κάθε χρόνο με καρκίνο του μαστού. Η πρόληψη του καρκίνου του μαστού διακρίνεται στην πρωτογενή και δευτερογενή. Πρωτογενής ουσιαστικά είναι το σύμβολο των ενεργειών που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, ενώ η δευτερογενής έγκυται στην προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, έτσι ώστε πρακτικά να επιτύχουμε ίαση από κοινώσου. Οι τρόποι πρωτογενούς πρόληψης περιλαμβάνουν την τροποποίηση των επιβαρυντικών παραγόντων κινδύνου, αποφυγή μασισαρχίας, σωματική άσκηση, λελογισμένη χρήση αλκοόλ, διακοπή καρδίσματος, τη φαρμακευτική προφύλαξη και την χειρουργική προφύλαξη. Στον πίνακα αναγράφονται παράγοντες κινδύνου που τεκμηριωμένα αυξάνουν το σχετικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Περιλαμβάνουν το φύλο, την ηλικία, αν μια γυναίκα έχει εμφανίσει το παρελθόν καρκίνο του μαστού, το οικογενειακό ιστορικό, την πρώιμη μηναρχία από την ηλικία του δημοτικού, ακόμα την καθυστερημένη μηνόπαυση, αν μια γυναίκα δεν έχει τεκτοποιήσει, δεν έχει κυλάσει, την πρώτη κύηση σε όρημη ηλικία, τη διατροφή πλούσια σε λίπος, την παγισαρκία, την υπέρμετρη χρήση αλκοόλ, την έλλειψη σωματικής άσκησης στο κάθισμα, την πατροχρόνια λήψη ιστρογόνου και την έκθεση του στήθους σε ακτινοβολία. Καρκίνος μαστού μπορεί να εμφανιστεί στους άντρες, όμως η αναλογία είναι δραματική υπέρ των γυναικών. Η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου μαστού αυξάνει αναλογικά όσο μεγαλώνει η γυναίκα, συνήθως εμφανίζεται στις ηλικίες άνω των 45 ετών. Γυναίκες οι οποίες έχουν εμφανίσει καρκίνο τον ένα μαστό στο παρελθόν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν ένα δεύτερο καρκίνο στο άλλο μαστό. Όταν μια γυναίκα έχει συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο μαστού, ο κίνδυνος, πιθανότητα η ίδια να αναπτύξει καρκίνο διπλασιάζεται, ενώ ο κίνδυνος αυτός πενταπλασιάζεται όταν υπάρχουν δύο συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο του μαστού. Η πρώιμη μηναρχή, όπως είπαμε, στην ηλικία κάτω από 12 ετών, η καθυστερημένη μηνόπαυση. Αν μια γυναίκα δεν γέννησε παιδιά ή γέννησε το πρώτο παιδί σε ηλικία 35 ετών και πάνω, αυξάνει το κίνδυνο να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Επομένως, η φύση ζητάει από τη γυναίκα να κάνει παιδιά και κυρίως να τα κάνει έγκαιρα. Είναι γεγονός πως η πολύπρευτη σημασία της σωστής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου δεν αποτελεί σήμερα συνείδηση του μέσου πολίτη. Και αυτό τη στιγμή που οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο, αναφέρουν πως ποσοστό της τάξης 30 έως 40% όλων των μορφών καρκίνου που επιδεινώνται, σχετίζονται με τη διατροφή, τη μειωμένη σωματική άσκηση, την παγισσαρκία, το κάπνισμα, παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με τον τρόπο ζωής μας και οι οποίοι θα μπορούσαν να αλλάξουν. Μελέτες έχουν δείξει λοιπόν ότι η αυξημένη χρήση φρούτων, κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, δημητριακά μολυκής αλέσεως, γαλακτοκομικών, τοχών σε τύπος, χρήση κυρίως ελαιόλαδος, κύρια πηγή, λίπους και βολιακόρες των λιπαρών, συσχετίζονται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι οι παθήσεις
οι οποίες οφείλονται σε μη κοινή διατροφή, όπως είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο, συσχετίζονται ισχυρά με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Ένα διαδεδομένο διατροφικό πρότυπο, το οποίο φαίνεται πως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, είναι η μεσογειακή διατροφή. Είναι η παραδοσιακή διατροφή της Ελλάδας, συγκεκριμένα η κριτική διατροφή πριν την δεκαετία του 60, η οποία έχει αποτελέσει και τη βάση της εκδοχής της μεσογειακής διατροφής. Ο κίνδυνος των γυναικών με υπερβολικό βάρος σώματος για καρκίνο του μαστού είναι μεγαλύτερος μετά την ηλικία των 50 ετών, κατά την μενοπαυσιακή φάση της ζωής τους. Οι γυναίκες που καταφέρουν να αποβάλουν τα 50 κιλά και να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό βάρος σώματος, πετύχουν μείωση, του υπαλληλοπιθανότητα για καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, οι γυναίκες οι οποίες καπνίζουν ένα πακέτο ημερησίως πριν την μηνόπαυση για 9 περίπου χρόνια, αυξάνουν δραστικά το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά σχεδόν 50-60%. Για κάποιο άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, αυτό το ποσοστό πέφτει μετά την μηνόπαυση γύρω στο 50%, δεν πάβει όμως να είναι αφημιστικά υψηλό. Ο ρόλος με τον οποίο το αλκοόλ αυξάνει το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού δεν είναι πλήρως κατανοητός. Πιθανότατα σχετίζεται με τη λήψη, με την λειτουργία των ιστορογών, αλλά η δράση αυτή δεν έχει ακόμα στοιχειοθετηθεί. Επίσης, η ακτινοθεραπεία πριν από την ηλικία των 30 ετών, συνήθως για αιματολογικό νόσημα, αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο ανάψησης καρκίνου του μαστού, συνήθως 10-15 έτη μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ο ρόλος των αντισυλληπτικών στην εμφάνιση του καρκίνου έχει καταδειχθεί κοινοτρόπως, αν και υπάρχουν πολλές αντικρούμενες μελέτες. Η μακροχρόνια λήψη αντισυλληπτικών αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, όπως παράλληλα και η θεραπεία αρμονικής υποκατάστασης, όταν αυτή διαρκεί περισσότερο των 5 ετών. Ο αυξημένος κίνδυνος προέρχεται να εξαλείφεται 2 χρόνια μετά την διακοπή της αγωγής. Η σωματική άσκηση συμβάλλει στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, ακόμα και αν είναι ήπιας μορφής. Η ταμοξιφέρνη είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως επικουρική θεραπεία για καρκίνο του μαστού μετά από χειρουργική εκτομή και έχει βρεθεί ότι μειώνει τις μεταστάσεις και αυξάνει την επιβίωση σε πάσχουσες γυναίκες κατά 30%. Έχει χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε υγιείς γυναίκες υψηλού κινδύνου για χειρονομικό ιστορικό, έχοντας μειώσει την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού στο 5%. Δεν χορηγείται πάντως προληπτικά στον πληθυσμό, γιατί έχει παρενέργειες και μπορεί να καταστεί επιζήμιο. Ο ρόλος της ασπιρίνης στην αντιμετώπιση του καρκίνου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία σχετίζουν τα ασπιρίνη με θετικές δράσεις ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ιδιαίτερα σε γυναίκες οι οποίες έχουν διαγνωσμένο καρκίνο και έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους. Ο όρος χειρουργική προφύλαξη αναφέρεται στην προφυλακτική μαστεκτομή με ή χωρίς πλαστική αποκατάσταση. Επιλέγεται σύντομα σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου για καρκίνο του μαστού, όπως παράδειγμα σε γυναίκες οι οποίες φέρνουν την ανίχνευση γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1 και πολύ ισχυρό οικογενειακό ιστορικό. Είναι αρκετά επιθετική αγωγή, με αρκετές ψυχολογικές επιπτώσεις για τη γυναίκα και γι' αυτό θα πρέπει να αποτελεί απόφαση της ίδιας μετά από αρκετή προετοιμασία που περιλαμβάνει συστηματική ενημέρωση και ειδική ψυχολογική προετοιμασία. Μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού είναι η αυτοεξέταση, η ψηλάφιση από εξειδικευμένο και έμπειρο γιατρό και μαστογραφία. Η αυτοεξέταση των μαστών αποτελεί την πρώτη και βασική μέθοδο προληπτικής εξέτασης των μαστών. Μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά την πρώτη φορά που θα το κάνει η γυναίκα, αλλά με τον χρόνο, γνωρίζοντας τη μεθοδολογία, θα κερδίσει σε ταχύτητα και εμπιστοσύνη. Πρέπει να γίνεται μια φορά το μήνα, περίπου 7 με 10 μέρες μετά την έναρξη της εμβολίσεως, όταν η μαστή είναι λιγότερο ευαίσθητη, περισσότερο μαθακή. Μετά την εμεινόπαυση σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ιστερεκτομή, θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα κάθε μήνα. Η αυτοεξέταση πρέπει να ξεκινά με τη συμπλήρωση του 20ου της ηλικίας και να μην διακόπτεται ποτέ, ούτε κατά την εγκυμοσύνη, ούτε κατά την εμεινόπαυση. Τονίζεται μόνο όταν εφαρμόζεται περιοδικά και συστηματικά από τη γυναίκα, παρέχει στην ίδια τη δυνατότητα της εξοικείωσης με τους μαστούς της, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτή οποιαδήποτε μεταβολή. Γιατί λοιπόν μια γυναίκα πρέπει να εξετάσει τους μαστούς? Πρώτον, επειδή με την αυτοεξέταση αρχίζει να μαθαίνει τη φυσιολογική σύσταση του μαστού και μπορεί να ανακαλύψει οποιαδήποτε ανομαλία η οποία θα παρουσιαστεί. Δεύτερον, γιατί το 95% των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού μπορεί να ιαθεί αν διαγνωστεί εγκαίρως. Και τρίτον, γιατί η τακτική αυτοεξέταση στατιστικά μπορεί να μειώσει σημαντικά την θνησιμότητα του καρκίνου του μαστού από 18 ως 25%. Η μαστογραφία είναι αιτιολογική μέθοδος εξέτασης του μαστού. Είναι περισσότερο καθιερωμένη μέθοδος εξέτασης
σε σημείο που άλλες τεχνολογικές εφαρμογές απεικονιστικές μέθοδοι, όπως ο μαγνητικός πλανησμός, η εξωτική τομογραφία, δεν μπόρεσαν να την αντικαταστήσουν, είτε λόγω μειωμένης διαγνωστικής ακρίβειας και εμβέλειας, είτε λόγω ακρίβειας, είτε λόγω ότι δεν είναι και εύκολη στη χρήση τους. Σήμερα, η συμβατική μαστογραφία βαθμιαία αντικαθίσταται από την ψηφιακή, η οποία παρουσιάζει καλύτερη ευκρίνεια αλλά και καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα. Η Αμερικανική εταιρεία καρκίνου συνιστά ετησίως κλινική εξέταση μαστών που να αρχίσει από την ηλικία των 40 ετών, μαστογραφικό έλεγχο ανά 1 έως 2 έτη από τα 40 έως τα 50 και ανά έτος από την ηλικία των 50 ετών και άνω. Ιδιαίτερη μέρημνα θα πρέπει να λαμβάνεται για τις γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού, ώστε στις οποίες ο μαστογραφικός έλεγχος θα πρέπει να ξεκινά σε μικρότερη ηλικία. Συνήθως τέτοιες κατηγορίες γυναικών είναι αυτές οι οποίες έχουν ισχυρό οικογενειακό ιστορικό μαστού, καρκίνο του μαστού, βιοψία του μαστού η οποία ανέδειξε ατυπία, υπερπλασία των πόρων ατυπία, καθώς και ασθενείς με ατομικό ιστορικό καρκίνο του μαστού. Πάντως, οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί συστήνουν πλέον να γίνεται η πρώτη μαστογραφία στην ηλικία των 36 ετών ως baseline, ως αφετηρία για να χρησιμοποιείται ως μέσο σύγκρισης στις επόμενες μαστογραφίες. Από μελέτες που έχουν γίνει, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλες οι γυναίκες ηλικίας 20 έως 40 ετών θα πρέπει να πραγματοποιούν έλεγχο στο στήθος τους με αυτοεξέταση ως εξέταση ρουτίνας και υπερογραφική μελέτη ανάλογα με την κρίση του γιατρού. Ενώ εκείνες μετά τα 40 θα πρέπει να ελέγχουν τους μαστούς με μαστογραφία. Οι ενδείξεις μαστογραφίας λοιπόν είναι ο επανειλημμένος προληπτικός έλεγχος, όπου υπάρχει μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα χωρίς γνωστή πρωτοπαθή μάζα, όπου υπάρχει αλλίωση της φυλής χωρίς ψηλαφυτή μάζα, όταν υπάρχουν υποκειμενικά ενοχλήματα από πλευράς ασθενούς, πόνος, αναφερόμενη έγκριση, αλλά απουσιάζουν τα αντικειμενικά ευρήματα, όταν υπάρχει ατομικό ιστορικό καρκίνο του μαστού και όπου υπάρχει ισχυρό οικογενειακό ιστορικό. Λίγα λόγια για τη μαστογραφία, είναι ανώδυνη εξέταση, διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά. Ο κίνδυνος από την ακτινοβολία, ειδικά μετά την ηλικία των 40-45 ετών, είναι πρακτικά ανύπαρκτος. Η κλινική εξέταση από εξειδικευμένο γιατρό σε συνδυασμό με τη μαστογραφία ανεδρά βάζει τη διαγνωστική ακρίβεια όσον αφορά το καρκίνο σχεδόν στο 100%. Σε γυναίκες ηλικίας 25-30 ετών η μαστογραφία συνήθως αποφεύγεται. Γι' αυτό γιατί στην ηλικία αυτή ο μαζικός αντένας είναι πολύ πυκνός και κατά συνέπεια η εξέταση αυτή είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας. Μπορεί να προκύψουν ψευδοσφαιρικά ερωτήματα. Ο μαζικός αντένας και ώρα στην νεαρή ηλικία είναι περισσότερο ευαίσθητος στην ακτινοβολία, γι' αυτό αποφεύγουμε να τον ακτινοβολούμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Πάντως, αν υπάρξει έβριμα, τότε γίνεται μαστογραφία σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι η γυναίκα. Κάθε γυναίκα προτού κλείσει το ραντεβού της για μαστογραφία θα πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον υπάρχει έγκυος ρύση, δεν υποβάλλεται στην εξέταση αυτή γύρω στην δεύτερη φάση του μενορρυσιακού της κύκλου, δηλαδή 10-15 μέρες πριν την έγκυο ρύση. Γι' αυτό επειδή ο μαστός αρχίζει να διωγγώνεται μετά την κυριολεξία και μπορεί να έχουν ψευδή ευρήματα. Συνιστάται λοιπόν η μαστογραφία να γίνεται μεταξύ της 4ης και της 10ης μέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη μέρα που ξεκινά η έγκυος ρύση. Τη φράση του Χάγκενσεν, οποιοδήποτε σημείο νόσου στο μαστό μπορεί να υποκρύπτει καρκίνο, θα πρέπει να έχει πάντα κατά νου κλινικός γιατρός, ο οποίος εξετάζει ασθενή που φέρει συμπτωματολογία του μαστό. Ο καρκίνος δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται ή να υποεκτιμά το ενδεχόμενο. Και μια σύντομη αναφορά μόνο στα κλινικά σημεία και συμπτώματα της νόσου, το πιο συνηθισμένο είναι η ψηλαφυτή μάζα, συνήθως ανώδυνη, σκληρή, στερεή και ανώμαλη, η οποία συνέχεται με τους υπερεξιστούς. Η έκρηση φυλής συνήθως απαντάται σε ενδοκρινολογικά νοσήματα ή ως παρενέργεια φαρμάκων, σε καμιά περίπτωση όμως δεν αποκλείει την περίπτωση καρκίνου. Ο πόνος δεν είναι σύμπτωμα, σπάνια από την πρώτη κλινική εκδήλωση. Ένα ποσοστό 20% περίπου των γυναικών με καρκίνο του μαστού αναφέρει πίεση στο μαστό. Η έλξη του δέρματος, καθώς ο όγκος αυξάνει σε μέγεθος, διηγεί το γειτονικό αδεντικό ιστό, η ίνωση η οποία επιφέρεται προκαλεί συρρήκνωση των συνδέσμων του Κούπερ, με αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική αυτοίδηση του δέρματος, η οποία μια εποχή παλιότερα από χρόνια θεωρείται και παθογνωμική για την νόσο. Εκτός από την έλξη του δέρματος, ο καρκίνος μπορεί να αλλοιώσει το φυσιολογικά σφαιρικό περίγραμμα του μαστού, δημιουργώντας εκτιασμούς καταθέσεις, με αποτέλεσμα να χάνει τη συμμετρία του. Μπορούμε ακόμα να έχουμε και αλλοιώσεις και στο χρώμα και στο σχήμα της στήλης.
Η διώκωση των λεμφαδένων της μασχάλης μπορεί να είναι και το μόνο σημείο αφανούς καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με τον Χάστερ. Υπάρχει και ιδιαίτερη μορφή, το φλεγμονώδης καρκίνωμα, όπου προεξάγουν ερυθρότητα, θερμότητα, ευαισθησία του δέρματος και το ίδημα, και η κατάσταση αυτή μιμείται πολύ τις οξείες λοιμώξεις. Εδώ βλέπουμε στον αριστερό μαστού ιστολική θηλή, σαν δυναμία έκτυξη του αριστερού μαστού. Στην αριστερή φωτογραφία, καθήλωση του μαστού, υπάρχει εξέλιξη όπου στο άνω έξω τα αρτημόρια προκαλεί και καθήλωση του πρόσφυγου θωρακικού τείχωμα, προχωρημένα στα αδιαφτά. Και στην δεξιά φωτογραφία, καρκίνο του μαστού, ο οποίο προσδίδει στο μαστό μορφολογία δίκη θηλιού πορτοκαλιού. Σαν συμπλήρωμα τη κλινική εξέταση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα διαγνωστικά μέσα από κοντιστικέ μέθοδοι, όπω η μαστογραφία, το χρονοφικό έλεγχο περιλαμβάνει του μαστού του γειτονικού λεμφαδένε. Η μαγνητική τομογραφία συνήθω επιλέγεται για γυναίκε οι οποίε έχουν πολύ πυκνού μαστού νεότερη ηλικία ή για αυτέ που φέρνουν φυτέρματα σιλικόνη. Ακτινογραφία θόρακος που υπογράφει την περιγράφημα κοιλίας ή οδόσων η εξωτική και σπιδηρογράφημα αυτό ώστε να αποκριστεί το ενδεχόμενο από μαθρισμένη διασπορά στην νόσου. Και τέλος λοιπόν η βιοψία, η λήψη δείγματος κυτάρων ή ιστόρινα, η οποία θα επισφραγίσει την όποια αρχική διάγνωση, διενεργείται με τους εξής τρόπους. Βιοψία με λευκή βελόνη, εφενέη, όπου εισάγεται βελόνα, η οποία κατευθυνόμενη προ την ύποπτη περιοχή, ύποπτη μάζα, ουσιαστικά συλλέγει κύτταρα τα οποία αποσπίδονται για κυταρολογική. Για κυβερνητική εξέταση. Η βιοψία με κόπτουσα βελόνα, ουσιαστικά είναι μια μεγαλύτερη βελόνα, η οποία παίρνει ιστό από την βάσουσα περιοχή. Είναι η βιοψία διατομής ενδιάνυσης, η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιείται μόνο όταν οι δύο προηγούμενες αποτύχουν να δώσουν κατάλληλο δείγμα. Μοιάζει περισσότερο μια μικρή επέμβαση παρά με βιοψία. Και τέλος είναι η βιοψία εκτομής, που είναι ακόμα πιο παρεμβατική και αποσκοπεί στην αφαίρεση ολόκληρου του λίπου του όγκου. Και τέλος, ο εργαστηριακός έλεγχος θα ολοκληρωθεί με την ανίδευση των καρκινικών δικτών. Είναι αντιγόνα που κατά κανόνα συνήθως βρίσκονται στην βάση στην κυταρική μεμβράνη των καρκινικών κυττάρων. Έχουν χαμηλή ευαισθησία, χαμηλή ειδικότητα. Δεν χρησιμοποιούνται για την πρωτοδιάγνωση της νόσου. Θεωρείται βέβαια ότι όσο υψηλότερος είναι ένας τίτλος ενός καρκινικού δείκτη, τόσο περισσότερο γίνεται και αυτός ο δείκτης ειδικός για τη συγκεκριμένη πάθηση. Η ανίχνευση του αντιγόνου 15-3 βοήθησε πολύ στην παρακολούθηση και στην εξέλιξη της νόσου προ και μετά και θεραπεία. Τελειώνοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είναι γεγονός ότι ο δυτικός τρόπος ζωής ευνοεί τη μεγαλύτερη έκθεση των γυναικών σε τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Ίσως ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Η καλύτερη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού είναι η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλες τις Ελληνίδες. Να παραμερίσουν τους όποιους φόβους και προκαταλήψεις τους και να υποβάλλονται σε προληπτικούς ελέγχους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Ολιβιράτο Έκτορα. Είναι σαν να άκουγα τον εαυτό μου παλιότερα, όταν τα έλεγα. Τώρα με έχει ξεπεράσει ακόμα περισσότερο. Ερωτήσεις. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια στην κυρία σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση αντρικού καρκίνου μαστού, η πρόληψη, τι περιλαμβάνει? Ουσιαστικά ισχύουν τα ίδια. Βέβαια, ο καρκίνος του μαστού είναι εξαιρετικά απίθανος. Σε 100 καρκίνους του μαστού, ένας αντιστοιχεί σε γυναίκα. Ναι, αλλά πιο επιθετικός. Πιο επιθετικός, βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, εκείνο και το οποίο συμβαίνει, η ψηλάφιση ισχύει. Το ίδιο ακριβώς και η μαστογραφία πάλι το ίδιο και όποιος ο άλλος αλγόριθμος διαγνωστικός, τον οποίο χρησιμοποιούμε και στη γυναίκα. Αλλά είναι σαφώς πιο επιθετικός από τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Λέδο. Θα έδινες εσύ όχι σε σκρίνινγκ, σε μαζική διάγνωση, αλλά σε μία ασθενή σου. Θα έδινες 25 ετών, 27, θα έδινες μία μαστογραφία. Αν είχες μία υποψία σοβαρή, θα έδινες να κάνει μαστογραφία. Όπως είπαμε, η μαστογραφία σε αυτές τις ηλικίες δεν ενδείκνυται για το φόβο ότι μπορεί να προκύψουν σε αυτό θετικά αποτελέσματα. Πάντως, ισχύει το εξής, ότι αν υπάρχει ύποπτο έγκλημα, και από την κλινική εξέταση και υπάρχει και ισχυρό οικογενειακό ιστορικό, η μαστογραφία θα γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι γυναίκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.